Το τελευταίο ποίημα θέλω να το αφιερώσω σε όλους εσάς, τους θαυμαστές μου, που από ό,τι μαθαίνω είναι εκατομμύρια. Αντε! Δεξί μπακ στον Ανατρόμητο, το ξέρω. Όχι. Ποιος? Ο Καβάφης είναι... Α, ο Καβάφης που γράφει το... Χωρίς εσέ... Όχι. Τα μπερδεύω, κύριε Τέσσερα, είμαι ο άσχετος. Ο Καβάφης είναι ναι. Αυτός που έχει γράψει τα κεριά. Ο Τάκης ο Καβάφης. Όχι. Ποιος? Τα κεριά. Ο Καβάφης είναι... Εντάξει, χίλια συγγνώμη, ποιητής, μεγάλο λάθος δικό μου. Ο ποιητής από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος έχει γράψει φοβερά πράγματα. Ναι. Και ένα από τα μεγάλα του ποίηματα είναι η Ιθάκη. Α, τώρα κάπου πάει το μυαλό μου. Α, λοιπόν. Εντάξει, εμείς τώρα τελειώσαμε και με το Λύκειο, με χαμηλό βαθμό. Είσαι ένα νέο παιδί ακόμα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εσείς είστε ιδιαίτερα κλασάτος, γιατί θέλω λίγο το κοστούμι αυτά τα. Εγώ όπως είμαι γεροντάκι. Δεν θέλω να λέτε για τώρα τη γεροντάκι, σιγά τώρα. Πόσο, δηλαδή δεν θέλω να λέμε τις ηλικίες τώρα, αλλά τώρα τι, μακάρι κι άλλες στην ηλικία, πόσο είστε. 55. 55, 65. 65. 75. 75, ναι. 78. 78 είσαι κύριε Τερή. Δεν παίζει τώρα. Έχετε κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση. Δεν παίζει. Μα βλέπει, συγγνώμη, αν μπορώ κοιτάς μαγουλάκι, το βλέπω φράβο. Μαγουλάκι, φράβο. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω κάνει καταχρήσεις στη ζωή μου. Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος και αυτά να τα ανακλούν στο πρόσωπο. Α, πρέπει να είναι και η κυρία Τερή. Τι κάνετε, γεια σας! Γεια σας! Εμείς είμαστε τον κύριο Τέντο, τώρα πάντα δεν ξέρετε, καλά είστε. Άγγελα. Εγώ είμαι μεγάλος φάνος. Ποιος είμαι? Όχι. Ο Τέντος Χρυσός. Κάνεις αγάπη μου γλυκιά. Ναι. Τι κάνει ζωή μου. Μπορώ να αγκαλιάσω. Να πω και εγώ να αγκαλιάσω. Είσαι καλά. Για καλά. Εγώ να αγκαλιάσω εγώ λίγο, γιατί τώρα έχει γίνει οικογενειακό το κλίμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Τι είναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι συγκινημένο. Το παιδί, η κόρη σου, καλά είναι. Καλά. Με τη φίλη σου, να είσαι καλά. Σας αφήνω να τα πείτε. Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο, έλα. Θα έρθω και να δώσεις πολλά παιδιά στο θέλει. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ. Σε λατρεύω. Θα είμαστε στην εκπομπή. Ναι. Πόσο καιρό είχατε να δείτε την κυρία Άτζελα? Πόσο καιρό είχατε να δείτε την κυρία Άτζελα? 20 χρόνια. 20 χρόνια και την βρήκατε. Είμαι βουρλής όμως, κύριε Τέρι, δεν υπάρχει. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Γυναικάρα όμως, μιλάτε. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Δίνατε Άτζελα Δημητρίου. Πολύ ωραία. Κανείς δεν το αμφισβητεί ότι είναι γυναικάρα. Την εκτιμώ και σαν καλλιτέχνητα και όλα. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά σε πρώτη φάση σαν γυναίκα. Μετά και σαν καλλιτέχνητα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τέρι, δεν το ολοκλήρωσα το ποιηματάκι το δικό μου. Χθες πρωί πονούσα. Τι θα μου έρθει, καρτερούσα. Και μπροστά μου ξάφνου βγήκε ο Τζόρτζεβιτς. Και μια κοφρέτα στην τσέπη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο Τζόρτζεβιτς. Ναι, εντάξει, είναι επηρεασμένος από τον Ολυμπιακό. Είναι κακό να γράφουμε. Δεν ξέρω. Ωραία, είναι μια πρωτοτυπία. Είναι μερικές φορές που όλη η γη κοιμάται. Είναι κανένα δύο φορές που ξύπνησε ο Χαγιάτε, όπως εκείνο το δύστυχο πρωί. Που πήγε ο Λάμπρος, πήρε το Στάνθη και πήγανε για μπάνιο με μερικά κορίτσια. Αυτό. Καλό. Το μερικά κορίτσια λίγο. Είναι λίγο προκλητικό, θα έλεγα. Ναι, γιατί είναι μερικά και όχι δύο. Κύριε Τερίνα, τώρα, εσείς ήσασταν από τους μεγαλύτερους βόηδες. Ever. Να πούμε ψέματα. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ένα ρεφρέν από τη μεγαλύτερη σας επιτυχία. Έχω πολλές επιτυχίες. Όχι. Ένα ρεφρέν έλεγε κάποτε. Για πάμε. Έλεγε «Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα». Μην τραγουδάς σε φάτσες. Φύγατε νωρίς, η χειμωνιάνη σας βρει και μείνα μονάχος δικός όνειρα μόνο μου με βρήκε η βροχή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τέρι, καλή συνέντευξη, το θέλω μέσα, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.